Παραβρίσκονται σήμερα μαζί μας σωματεία από την Αττική για να εκφράσουν την αλληλεγγύη. Κύματα, δένουμε τα τσαλί, θα τους σταματήσουμε με νότητα και πάλι. Αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε είναι με απόφαση του εκαθαριστή να εφαρμοστεί ο νόμος που ψηφίσανε, έχει σταματήσει, πάνε με δύο καμίνια και δύο περιστροφικές. Οι συνάδελφοι στην εργολαβία της Τεχνοστήλ έχουν βγει σε απεργία διαρκείας γιατί δεν τους απαντάνε πότε θα πληρωθούν. Οι συνάδελφοι που έχουν ένα μηχάνημα δικό τους και δουλεύουν οι ίδιοι είναι σε απεργία διαρκείας γιατί τους είπανε δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ από τα δεδουλευμένα 5 και 6 μηνών. Και αντιμετωπίζουν και επιπλέον πρόβλημα γιατί τις εφορίες τις έχουν πληρώσει. Η ανακοίνωση χθες του εκαθαριστή ήτανε, στιγμάτιζε την εφαρμογή του νόμου κατά γράμμα. Έτσι, ο νόμος λέει ούτε αποζημιώσεις στους εργαζόμενους, περικοπές, μαχαίρι και στο τέλος αν δεν τους βγει ακόμα και κλείσιμο. Θα δώσουμε το λόγο να απευθύνουν χαιρετισμό από τα σωματεία της Αττικής. Είναι μαζί μας το Μέταλλο Αττικής, το Καθαριστριών Πειραιά, το ΙΟΤΑ, το Εμπόριο Αθήνας, από το Χρηματοπιστωτικό, από τον Επισητισμό Τουρισμό, το Φάρμακο, Σωματεία Εκπαιδευτικών, Λογιστές Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η ΣΕΤΥΠ και η Οικοδόμη. Εμείς εδώ από το Συνδικάτο Μέταλλο Αττικής δείχνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στον αγώνα που κάνετε που είναι δίκαιος, που είναι παράδειγμα για την εργατική τάξη της χώρας μας συνολικά, όχι μόνο με την παρουσία μας εδώ, αλλά και πιο ουσιαστικά προσπαθώντας μέσα στους χώρους δουλειάς τα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτή τη μάχη που δίνεται, από αυτές τις μάχες που δίνεται όλο αυτό το διάστημα, να γίνουν εκτίμα συνολικά των εργαζόμενων του κλάδου. Να γίνουν εκτίμα και να τροφοδοτήσουν και τους αγώνες του επόμενου διαστήματος. Έχει σημασία αυτό που υπόθηκε και πιο πριν, να αντισταθείτε στις πιέσεις της κυβέρνησης που μέσα από το καινούριο σχέδιο εδώ του ειδικού εκαθαριστή προσπαθεί να διασπάσει την ενότητά σας. Έχει σημασία να αξιοποιήσετε την πείρα που έχετε από νικηφόρους αγώνες του παρελθόντος σε αυτά τα ζητήματα. Και έχει σημασία πιο βαθιά να προβληματιστούμε όλοι μας, πρώτα και κύρια οι εργαζόμενοι εδώ, οι αυτοαπασχολούμενοι, όλος ο κόσμος τριγύρω που ζει από το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ, για το πώς μια τόσο μεγάλη μονάδα που έχει συσσωρευμένη πείρα, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, πρόοδο στην οργάνωση της παραγωγής, της τεχνικής, της επιστημονικής γνώσης συνολικά, καταλήγει σήμερα να απαξιώνεται συνειδητά όταν δεν συναντά τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτά τα συμπεράσματα είναι δικό μας χρέος να τα επικοινωνήσουμε πλατιά στην εργατική τάξη της χώρας μας. Σε αυτόν τον δρόμο και εμείς, στο Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, θα πυκνώσουμε τις πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα μέσα στους χώρους δουλειάς για να γίνει η υπόθεση του αγώνα της ΛΑΡΚΟ υπόθεση των μεταλλεργατών συνολικά στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα γενικά. Καλή δύναμη, δώστε με συνέχεια με ενότητα τον αγώνα σας και είμαστε στο πλευρό σας. Αυτά. Συνάδελφοι, η συναδέλφισσα η Κοκάκη, η Ντίνα από το εμπόριο. Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ και αυτοαπασχολούμενοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εμποροπαλλήλων Αθήνας, οι εργαζόμενοι συνολικά στον κλάδο του εμπορίου, γιατί αυτός ο αγώνας δεν ξεκίνησε σήμερα εδώ στη ΛΑΡΚΟ, είναι ένας αγώνας διαρκείας, ένας αγώνας που έχει βαθιά ιστορία και παραδειγματίζει συνολικά την εργατική τάξη. Είναι ένας δίκαιος και δύσκολος αγώνας που καλείστε όμως να τον δώσετε με όλες σας τις δυνάμεις. Στηρίζουμε και βρισκόμαστε στο πλευρό σας σε αυτές τις μάχες και σε αυτούς τους αγώνες που δίνετε. Στον αγώνα για το μεροκάματο, για τα δεδουλευμένα σας, για το δικαίωμα στην εργασία σας. Κυβέρνηση, εκαθαριστής, η εργοδοσία εδώ πέρα της ΛΑΡΚΟ αξιοποιούν κάθε όπλο. Τρομοκρατία, πιέσεις, παλιά τους τεχνικό σκηνο. Το αξιοποιούν αυτό σε κάθε κλάδο όταν βλέπουν τα δύσκολα. Όταν βλέπουν έναν αγώνα, έναν δυνατό αγώνα με διεκδικήσεις, με τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή, προσπαθούν να τους διασπάσουν σε εργολαβικούς, σε μόνιμους, σε αυτοαπασχολούμενους, προκειμένου να περάσει ο σχεδιασμός τους. Εμείς λέμε να μην χάσετε το μοναδικό όπλο που έχετε, που είναι
αυτό, ο κοινός αγώνας όλων όσων απασχολούνται στη Λάρκο. Εμείς οι εμποροϊπάλληλοι παίρνουμε δύναμη από αυτούς τους αγώνες. Γιατί αποδεικνύεται με το πιο περίτρανο τρόπο ποιος είναι ο δρόμος που συνολικά πρέπει να ακολουθήσουν οι εργάτες και οι εργαζόμενοι σε όποιο κλάδο και να βρίσκονται. Οι κυβερνήσεις μπροστά στο κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων, γιατί αυτό είναι το κριτήριό τους, φορτώνουν βάρβαρα αντεργατικά μέτρα στις πλάτες μας, συνολικά στις πλάτες της εργατικής τάξης. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε μαζί σας, αυτόν τον αγώνα που δίνετε εσείς εδώ προσπαθούμε να τον επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους μας στον κλάδο του εμπορίου. Σας ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο, συνέχεια και θα βρισκόμαστε σε κάθε βήμα αυτής της μάχης μαζί σας. Ο συνάδελφος ο Κωνσταντάς, ο Σπύρος από τους ΟΤΑ. Συνάδελφοι, να εκφράσουμε και εμείς και τη συμπαραστασή μας και την αλληλεγγύη μας στον αγώνα που δίνεται όλο αυτό το διάστημα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο σχεδιασμός και αυτής της κυβέρνησης αλλά και όλων των προηγούμενων ήταν να πετσοκόψουν τη Λάρκο, να τη διαλύσουν προκειμένου να τη χαρίσουν στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό ήταν και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια. Καλά θα κάνουν λοιπόν όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και έρχονται εδώ και κατά καιρούς δηλώνουν συμπαράστασή τους να απολογηθούν σε εσάς για την πολιτική που ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι τόσο απαράδεκτη και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και αυτούς που διόρισε που πέρα από αυτούς που δεν πληρώνουν τους εργολαβικούς έχει αφήσει και απλήρωτους αυτούς που κουβαλάνε τους νεκρούς μέσα από το εργοστάσιο σας. Είναι τόσο καθοί και αυτοί οι άνθρωποι, τόσο κυβήνες. Από τη μεριά μας δηλώνουμε ότι θα είμαστε συμπαραστάτες στον αγώνα σας. Μην τους αφήσετε να διαλύσουν τον αγώνα αυτόν. Ξέρουμε πολύ καλά τις μεθοδέσεις τους. Προσπαθούν να σας διαχωρίσουν σε διάφορους κλάδους. Εμείς τους ΟΤΑ από τους δημάρχους το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Και ό,τι κερδίσαμε το κερδίσαμε με την ενότητα. Αυτό σας λέμε και εσάς. Ενότητα ανεξάρτητα με το τι ειδικότητα και τι σχέση εργασίας έχετε. Και πάλι εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στον αγώνα σας. Η συναδέλφισσα η Καραμαλίκη Κριστίνα από το Καθαριστριών Πειραιά. Συνάδελφοι, το Σωματείο Καθαριστριών Πειραιά στέκεται αλληλέγγυο στον αγώνα που δίνεται γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι εστί εργολάβο στο πετσί μας. Χρόνια τώρα ζούμε με αυτές τις σχέσεις εργασίας και διαιρώντας τους εργαζόμενους μέσα στους χώρους δουλειάς σε μόνιμους, σε σχέσεις εργασίας με έργο, αλλά ένα πράγμα κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Μας παίρνουν το κεφάλι σε όλους και αυτό πρέπει να είναι ο δικός μας ο στόχος, η ενότητα των εργαζομένων θα βάλει το τείχος που χρειάζεται στην εργοδοσία, στις κυβερνήσεις τους, στα παπαγαλάκια τους, μαζί με τους αυταπασχολούμενους που έχουν συμφέρον μαζί με τους εργαζόμενους, να μην κάνουμε βήμα πίσω, να μην τους χαριστούμε, γιατί έχουν ακόμα χειρότερα μέτρα μέσα στα συρτάρια τους, γιατί βλέπετε, παρότι ο κορονοϊός θερίζει, η Βουλή είναι ανοιχτή, να παίρνει μέτρα εναντίον των εργαζομένων. Καμία διάσπαση, κανένας διαχωρισμός. Είμαστε εργάτες, εσείς ένα παραπάνω, εδώ που δένετε τα τσάλι, που έχετε φάει τη σκουριά με τους πνευμονές σας, που μετράτε νεκρούς, που μετράτε εργατικά θανατηφόρα ατυχήματα. Αν λυγίσετε, για όλους εμάς θα είναι ολέθριο. Ψηλά το κεφάλι, όλοι οι εργαζόμενοι μαζί να δώσουμε αυτόν τον δύσκολο αλλά ωραίο αγώνα. Καλή δύναμη. Συνάδελφοι, ευχαριστούμε τους συναδέλφους που κάναν σήμερα και με μέτρα με τα αυτοκίνητά τους για να μην μεταφέρουν καμιά ίωση. Κάνανε σήμερα 120 χιλιόμετρα και 120-250 για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Λοιπόν, ο αγώνας που πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι αυτοκινητιστές, χειριστές μηχανημάτων, 1 ευρώ να κερδίζουν από τα παλιά, είναι νίκη για όλους.
Με αυτό θα πάμε να απαιτήσουμε τις αποζημιώσεις αυτών που δεν τις δίνουν. Σε επαγρύπνηση, γενικές συνελεύσεις με μέτρα, ανοιχτές στην Ήπεθρο, ο κορονοϊός δεν μας φοβίζει.